Τι okay. Είναι τελευταίο λοιπόν, τάκι. Σαν σήμερα. Τι έγινε. Έφυγε ο μεγαλύτερος λεβέντης της Κρήτης. Ποιος. Ο Νίκος Φιλούρης. Ζήτησα ένα τραγούδι το οποίο είναι επίκαιρο. Ζήτησα αυτό. Τώρα δεν απαγορεύει. Έχει σχέση. Σαν ένα κλειδί ας πούμε. Με αυτούς τους πρώτη φορά αριστερά. Άσε ρε κόκκινα αφού τα χνώντας αριστερά είναι. Πρασινοκόκκινο. Δεν θέλε, δικαίωμά μου εντάξει, να είμαι ό,τι θέλω. Κριτική εκεί που αγαπάς. Όχι. Κριτική κάνω παντού. Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Να πω ένα τραγούδι του Ξυλούρη μεταποιημένο για τους Ηρακλειδείς. Ε. Ρε φίλε. Να το πω. Για αυτούς εδώ οι οποίοι περνάνε μη μέτρα τα οποία είναι τα χειρότερα όλων των εποχών τα οποία δεν πέρασαν ούτε καθεστώτα. Και καλούν τον κόσμο να κατήβει σε απεργία για αυτά τα οποία προτείνουν οι ίδιοι. Αυτούς τους ματαιόδοξους. Τους ψεύτικους. Τους λίγους. Δεξιός έγινες τώρα. Μεταλλάσσεσαι. Εγώ φίλε Έλληνας είμαι. Τι είσαι. Έλληνας. Αυτό είναι το κακό. Τι είσαι Έλληνας. Έλληνας. Αυτό είναι το κακό. Εντάξει. Λοιπόν, να πω ένα τιμή μου και καμάρι. Βέβαια. Χαίρεσαι πολύ που είσαι Έλληνας. Τιμή μου και καμάρι. Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Εγώ καθόλου δεν είμαι. Όχι για αυτούς που με κυβερνάνε. Όχι καθόλου. Εγώ δεν είμαι καθόλου υπερήφανος που είμαι Έλληνας. Τέλος πάντων ούτε λυπάμαι ούτε χαίρομαι. Θέλω να πω μια ουδέτερη κατάσταση. Να πω ένα τραγούδι του Ξυλούρη για τον Ηρακλή και να φύγω. Πες το. Θα φας μπουνιές όμως. Εντάξει. Αν έχει τίποτα περίεργο θα τη φας. Ποτέ θα πα. Ποτέ θα πάμε Καστοριά. Κάνε με λέει άθλη του Ηρακλή. Θέλω. Το Ηρακλής έκανε το μεγαλύτερο άθλη. Έφαγε πέντε γκολ. Βλέπει χτες τον πρόεδρο της Καστοριάς που πήρε το κύπελο. Εσένα πόσο σε αγαπάω λέει που τους έριξες δύο τάλιγρα. Άκου. Βρε ο Μαρκάρης ήξερε τι έλεγε. Ο Γερμανοτσολιάς ξέρει τι λέει. Δεν λοιπόν, βγήκε σήμερα να μιλήσει. Δεν βγήκε. Αφιερωμένο. Ναι. Όχι μόνο για μένα και για τον Κωστή. Πότε πέθανε ρε κόκκινε. 8 ναι. Του Φλεβάρι το 1980 από καρκίνο. Μάλιστα. Από το κεφάλι του έφυγε. Αείμνηστος. Δεν ξέρω. Τεράστιος. Λεβέντης. Αμέσως μετά Μαρίνα Μπίκου. Και αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, το τρίτο ημίχρονο ναι. Με Δημήτρη Κανελάκη, Τάνια Δήμου και Κυριάκο Κίτσο. Να είστε καλά, αιωνία του η μνήμη.